Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε και να βλέπετε την οθόνη μου. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τους διοργανωτές, να τους συγχαρώ κιόλας, εντάξει, για τη διοργάνωση, για αυτή την ηλεκτρονική εκδήλωση και ποιος θα περίμενε ότι περισσότερες θα γίνονταν πλέον αυτό το διάστημα έτσι. Ονομάζομαι Γιάννης Τσίζικας. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής στο ΙΤΕΣ, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων. Και αυτό που θα προσπαθήσω είναι σήμερα να εξηγήσω πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή μας από την ολοκλήρωση ανοιχτών δεδομένων. Εντάξει, άρα έχουμε την έννοια των ανοιχτών δεδομένων και της ολοκλήρωσης. Αρχικά θα πω λίγα λόγια για το κίνητρο, για ανοιχτά δεδομένα. Κατόπιν θα επικεντρωθώ στην έννοια της ολοκλήρωσης, μια έννοια που δεν είναι ίσως τόσο γνωστή σε όλους. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με κάποιο παράδειγμα, να αναφερθώ στις δυσκολίες και στις προκλήσεις και μετά στο τέλος θα αναφερθώ σε ερευνητικές προσπάθειες που κάνουμε, κυρίως στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, προκειμένου να συνεισφέρουμε προς το γενικότερο αυτό στόχο. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει για ανοιχτά δεδομένα, για ανοιχτή επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι όμως το κίνητρο? Εντάξει, εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε, ωραία, θα θέλαμε διαφάνεια σε ό,τι γίνεται. Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά όταν υπάρχει ανοιχτότητα και διαφάνεια. Θα θέλαμε καλύτερη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει. Θα θέλαμε καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση ενός θέματος, ενός συστήματος. Επίσης, θα θέλαμε να μπορούμε να αξιοποιούμε τα δεδομένα για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους παράχθηκαν. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικότερο από αυτό που ίσως νομίζουμε. Εντάξει, και αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν αναλογιστούμε πόσο άλλαξε η ζωή μας με την έλευση του παγκόσμιου ιστού. Δηλαδή, τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1991 έως τώρα, σχεδόν 30 χρόνια, έχει απίστευτα αλλάξει η ζωή μας. Τι ήταν το σημαντικό? Ο ιστός. Τι είναι ο ιστός? Είναι μια ανοιχτότητα στο περιεχόμενο που ο καθένας μπορεί να βάζει και μια δυνατότητα διασύνδεσης. Και προφανώς η διαδικασία αναζήτησης. Οπότε οι επιπτώσεις ήταν τρομακτικές και είναι. Προχωρήσαμε πάρα πολύ. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, ωραία, πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η ζωή μας με τα ανοιχτά δεδομένα? Άρα ανοιχτά δεδομένα αναφερόμαστε σε δεδομένα που είναι πιο εύκολα μηχαναγνώσιμα και επεξεργάσιμα από τη μηχανή. Άρα, όχι απλά κείμενα. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκινά γύρω στο 2001, η προσπάθεια. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, υπάρχει όμως ακόμα πολύ δρόμος να γίνει. Πάμε τώρα λίγο να εξηγήσω την έννοια της ολοκλήρωσης δεδομένων και γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το βασικό είναι για ποιο λόγο, τι νόημα έχει. Λοιπόν, εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη χρειαζόμαστε για να μπορούμε να απαντήσουμε ερωτήματα που δεν μπορούμε σήμερα να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε από μεμονωμένα σύνολα δεδομένων. Άρα χρειαζόμαστε πολλά. Αυτό αφορά λίγο πολύ κάθε τι που κάνουμε. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το περιβάλλον και την προστασία του, τη βιοποικιλότητα, θέματα ιατρικής, πολιτισμού, διατροφής, εκπαίδευσης. Εντάξει. Και αυτό και μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε τα πραγματικά μεγάλα και άλλη τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Άρα δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, χρειαζόμαστε να συνδυάζουμε πληροφορίες από πολλά σύνολα δεδομένων. Και αυτό επίσης είναι συμβατό και με το λεγόμενο τέταρτο επιστημονικό παράδειγμα, εδώ εν συντομία τα αναφέρω, το οποίο τι λέει στην ουσία? Ότι ωραία, στο πρώτο παράδειγμα παρατηρούσαμε τα ουράνια σώματα και σημειώναμε. Στο δεύτερο ξέραμε λίγο μαθηματικά, γράφαμε την εξίσωση και υπολογίζαμε την τροχιά. Στην τρίτη, επειδή είναι δύσκολο οι εξισώσεις, κάναμε ένα simulation, εντάξει, για να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Εντάξει, στο τέταρτο είναι ότι είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολο και προσπαθούμε να αναλύσουμε πολλά δεδομένα και από εκεί να προκύψει, εντάξει, και η ερευνητική υπόθεση ενδεχομένως και τα αποτελέσματά της. Εντάξει. Οπότε δηλαδή αυτό είναι συμβατό και με έναν καινούριο τρόπο με τον οποίο δουλεύει η επιστήμη τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, εντάξει, ας προσπαθήσω να το κάνουμε ένα παράδειγμα απλό, το οποίο σχετίζεται και με ερευνητικά έργα και δραστηριότητες που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, βλέπουμε μια μινωική τοιχογραφία, το αγόρι με ψάρια. Και έστω ότι θέλουμε πληροφορίες για το ψάρι που απεικονίζεται και έστω ότι γνωρίζουμε ότι η επιστημονική του ονομασία είναι αυτή, η κορυφά ένα ύπουρος. Έστω ότι το γνωρίζουμε, κάνουμε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, τι μπορεί να θέλαμε να κάνουμε, εντάξει, δηλαδή ξεκινώντας από αυτό το απλό παράδειγμα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να απαντάμε γρήγορα, με ακρίβεια και κυρότητα, ένα σύνολο ερωτημάτων, όπως, ωραία, πώς το λέμε αυτό το ψάρι σήμερα, στα ελληνικά ή σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό που βλέπουμε εκεί, που είχε πριν 4.000 χρόνια. Αλλιεύεται σήμερα? Και αν ναι, σε ποιες χώρες και με ποιο τρόπο? Είναι ασφαλές να το φάω? Μπορώ να το βρω στο σούπερ μάρκετ? Και αν ναι, ποιος είναι ο κωδικός του? Έχετε προσέξει, κάθε προϊόν που παίρνουμε έχει ένα κωδικό, εντάξει, ψήφιο, που στο σούπερ μάρκετ για όλα αυτά τα προϊόντα από τη θάλασσα. Ποιοι είναι οι θηρευτές του στο Αιγαίο Πέλαγος? Υπάρχουν ενιδρία όπου μπορώ να το δω? Υπάρχουν άλλα έργα τέχνης που το απεικονίζουν? Ενδιαφέρει τέχνη και θέλω, ξεκινώντας από εκεί, να δω άλλα αντίστοιχα. Είναι μήπως σε κίνδυνο? Θέλω να δω όλες τις αναφορές για ιχθυαποθέματα, stocks, όπως λέγονται, για αυτό το είδος, και να δω την εξέλιξη στον χρόνο. Ή ακόμα παραπάνω, μπορώ να το δοκιμάσω σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Και μάλιστα το συνδέσουμε με το εμπόριο σε μισή ώρα και με κόστος λιγότερο από 10 ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι ξεκινώντας από κάτι, προκύπτουν πληθώρα από ερωτήματα, αφορούν σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας. Εντάξει. Και όλα αυτά θα θέλαμε να μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα, με ακρίβεια και με γερότητα. Τώρα, το ερώτημα τώρα είναι, είναι εύκολο να τα απαντήσουμε αυτά σήμερα, με αυτά τις προδιαγραφές που ανέφερα? Είναι εύκολο? Η απάντηση είναι ότι είναι δύσκολο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτό το, για αυτό το, για να το επιτύχουμε. Το πρώτο θα λέγαμε ως λόγος είναι ότι παραδοσιακά η πληροφορία καταγράφεται κατά κάποιο τρόπο και με κατακαιρματισμένο τρόπο. Πάμε σε μια βιβλιοθήκη, βλέπουμε χιλιάδες βιβλία. Εντάξει. Έχουν απλά κάποιους συνδέσεις μεταξύ τους, παραπομπές. Δεν διαφέρει πολύ σήμερα και η κατάσταση με τα σύνολα δεδομένων. Εντάξει. Υπάρχουν χιλιάδες μεμονωμένα, αποθηκευμένα. Οπότε αυτά δεν είναι κατά ανάγκη ούτε συνδεδεμένα μεταξύ τους οι πληροφορίες, ούτε ολοκληρωμένα, δηλαδή να έχουμε καλύψει τις διάφορες, αντιμετωπίσει τις διάφορες ετερογένειες που υπάρχουν. Εντάξει. Οπότε δεν κατανοούμε ότι η γνώση παράγεται σε μικρά κομματάκια, εντάξει, και παραδοσιακά και σύγχρονα, όμως αυτό δεν αρκεί για να απαντήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Γυρίζοντας το παράδειγμα με το ψάρι, να πούμε ότι για αυτό το ψάρι υπάρχουν πληροφορίες, ας πούμε, για την ταξινομικές πληροφορίες στο Worms, World Register of Wild Species. Υπάρχουν πληροφορίες για το πού εμφανίζεται, σε ποιες περιοχές και σε τι ποσότητες στη Fish Base, στις Φιλιππίνες. Υπάρχουν πληροφορίες για το ποιο ψάρι τρώει, ποιο μικρό ψάρι σε ποιο οικοσύστημα στο Ecoscope. Υπάρχει ο Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνος για να δίνει τους τριψήφιους κωδικούς σε προϊόντα. Υπάρχουν βάσεις που κρατάνε τα ιχθυαποθέματα σε εθνικό επίπεδο. Άλλες βάσεις δεδομένων που είναι για τα αλλιεύματα και ούθω καθεξής. Οπότε δηλαδή για να απαντήσουμε κάποια από αυτά τα ερωτήματα που σας έδειξα πριν, πρέπει να συνδυάσουμε, ενώ φαίνονταν απλά και είναι πολύ δύσκολο και δεν υπάρχει κάπου έτοιμη αυτή εδώ η πληροφορία. Εντάξει. Τώρα, θα πει κανείς, ωραία, αυτό είναι εύκολο να το κάνεις? Δηλαδή, μπορούμε εύκολα να συνδυάσουμε πληροφορίες από αυτά τα στοιχεία? Η απάντηση είναι όχι. Εντάξει. Και το όχι είναι για πολλούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε με το πολύ απλό, η έννοια των ονομάτων. Εντάξει. Εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας και μια πολύ βοηθητική υπόθεση, ότι ξέρουμε την επιστημονική ονομασία αυτού του ψαριού.
Όμως οι πληροφορίες για αυτό το ψάρι που υπάρχουν δεν είναι καταγεγραμμένες όλες με αυτό το όνομα. Και για να το κάνω αυτό έτσι ξεκάθαρο, αυτό το ψάρι έχει 257 ονόματα σε 85 διαφορετικές φυσικές γλώσσες. Εδώ κάπου βλέπουμε τα ελληνικά ονόματα. Δακανομούτας, κυνηγός, λαγιάδα, λαγός, λαμπούγα και ούτω καθεξής. Άρα, πρέπει να υπερβούμε το εμπόδιο αυτό, ότι τα ίδια πράγματα ονομάζονται με διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το θέμα των συνωνύμων, αλλά και το εξής θέμα, των ομονύμων. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι ότι το Αργεντίνα αναφέρεται στη χώρα, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει και ένα θαλάσσιο είδος που έχει αυτό το όνομα. Οπότε, δεν είναι απλά ομόνιμο, είναι και τα έννοια των ομονίμων και των συνωνύμων και το context στο οποίο βρίσκονται. Και όταν τώρα αυτά τα βάλουμε μαζί και μιλάμε για σύνθετες πληροφορίες δομημένες, το πρόβλημα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, γίνεται πιο σύνθετο. Εδώ έχω ένα παράδειγμα που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι τετριμένο. Δηλαδή έχω δύο dataset και έχω δύο entries που αναφέρονται, έχουν πληροφορίες για μένα. Επώνυμο όνομα, βάρος που μένω, ότι μου αρέσει ένας πίνακας, έχω γράψει αυτό το βιβλίο και εδώ μένω. Και οι ίδιες πληροφορίες για μένα, που λες είναι το πιο απλό πράγμα, πληροφορίες για ένα πρόσωπο, όχι για κάτι πιο σπάνιο, για κάτι πιο αφηρημένο, εντάξει. Εδώ είναι με ένα διαφορετικό τρόπο. Παρατηρούμε ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας, και το λέμε ερευνητής, διαφορετική ορθογραφία, διαφορετική ακρίβεια στο βάρος, διαφορετικό όνομα γνωρισμάτων. Εδώ αναφέρεται σε έναν ζωγράφο. Εδώ σε έναν πίνακα. Έχουμε και κάποιες διαφορές που δεν αναφερόμαστε, δεν έχουμε τα ίδια στοιχεία. Έχουμε το ίδιο domain, αλλά διαφορετικά. Επίσης, με διαφορετικό τρόπο είναι γραμμένη η ημερομηνία. Εντάξει. Οπότε, ακόμα και γι' αυτό, το στοιχειώδες και για έναν άνθρωπο τετριμένο θέμα, το να το κάνεις ηλεκτρονικά, να κάνεις την αντιστοιχίση, και εδώ δείχνω, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, χρειάζεται να αντιμετωπίσεις πολλά είδη ετερογένειας. Της λεπτομέρειας, να λάβεις υπόψη τη γειτονιά, λεκτική ομοιότητα, πολυγλωσία, ακρίβεια, να λάβεις υπόψη σου αξιωματικά δοσμένες ισοδυναμίες, να μπορείς να κάνεις επαγωγή, να μπορείς να εμπλουτίσεις τα στοιχεία σου με εξωτερική γνώση για να τα συνδέσεις ότι ο Van Gogh ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα. Δεν υπάρχει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Εντάξει. Να πρέπει τοπολογικό matching να κάνεις για να αντιστοιχίσεις πράγματα που έχουν ίδια δομή αλλά χωρίς όνομα. Να συνθέσεις συμβολοσειρές και ούτω καθεξής. Οπότε, ακόμα και σε αυτό εδώ το πολύ μικρό, για να κάνεις το λέγαμε deep integration, όχι μόνο να πεις υπάρχει μια οντότητα, αλλά κάθε πληροφορία που θα ήθελες να αναλύσεις, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Τώρα, τι χρειάζεται προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μπορούμε όλο και περισσότερο να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Το ένα είναι, θα λέγαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι καλές πρακτικές για τη δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων, δηλαδή να κάνουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο εύκολο και επίσης να έχουμε όλο και πιο προηγμένες υπηρεσίες ολοκλήρωσης ανοιχτών δεδομένων. Αυτά τα δύο είναι σαν δύο πλευρές ενός puzzle. Δηλαδή, όσο βελτιώνεται το ένα, γίνεται το πρόβλημα πιο εύκολο. Όσο βελτιώνεται το δεύτερο, επίσης. Όταν έχουμε και τα δύο, ακόμα πιο εύκολο. Εντάξει. Τώρα, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις καλές πρακτικές, εντάσσονται έννοιες που θα έχετε δει, χρησιμοποιείτε, μεταδεδομένων, διασυνδεδεμένων δεδομένων που να είναι πλούσια, γενικών επιταγών καλής διαχείρισης των δημοσιευμένων δεδομένων, κατάλογοι, αποθετήρια και ούτω καθεξής. Άρα, αυτοί είναι και οι πολιτικές που υπάρχουν για την έρευνα που γίνεται στην Ευρώπη, να είναι ανοιχτά τα αποτελέσματα της και ούτω καθεξής. Άρα αυτή είναι η μία κατεύθυνση. Η δεύτερη κατεύθυνση που βοηθάει είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο έξυπνους αλγορίθμους και τεχνικές, οι οποίες να μπορούν να ξεκινήσουν να βλάβουν ως είσοδο δεδομένα σε διάφορα φορμάτ, σε τύπους,
έγγραφα, λεξικά, αποτελέσματα από machine learning και να έχεις κάποιες διαδικασίες για σημασιολογική ολοκλήρωση, άρα με βάση τη σημασία τους να ολοκληρώνεις, ούτως ώστε όλο και πιο αποδεκτικά και με καλύτερη ποιότητα να μπορείς να απαντάς πολύπλοκα ερωτήματα, να μπορείς να εξερευνάς την πληροφορία, να μπορείς να απαντάς ερωτήματα σε φυσική γλώσσα, εντάξει, ή ακόμα και να κάνεις διάλογο, εντάξει, να διαλέγεσαι με την πληροφορία. Εντάξει. Τώρα, σε αυτές τις διαδικασίες που λέω εδώ, processes for semantic attention, εντάσσονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τις περιοχές της αναπαράστασης γνώσης και της συλλογιστικής, οντολογίες, μετασχηματισμοί, συνεπαγωγή, επίσης από τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, machine learning και άλλα. Εντάξει. Και τώρα, αν έπρεπε να δούμε, ωραία, υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες. Αναφέρθηκα σε δύο τρόπους. Ωραία, αν το κάνουμε αυτό, πώς περίπου θα φαίνονται τα πράγματα, γυρίζοντας το παράδειγμά μας, εντάξει, θα μπορούμε να πούμε, βλέπουμε εδώ πέρα το ψάρι και βλέπουμε ότι οι πληροφορίες για αυτό το ψάρι από όλες τις πηγές είναι συναρμολογημένες σαν έναν γράφο γνώσης, το οποίο άπαξ και το έχουμε αυτό, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πλουγηθούμε, να κάνουμε οποιοδήποτε ερώτηση και στατιστική ανάλυση. Άρα, δηλαδή, τις πληροφορίες που είναι μετερογένειες σε διαφορετικά μέρη, θέλουμε να τις μπορούμε να τις τακτοποιούμε, να τις βλέπουμε έτσι και να μπορούμε να τις αναλύσουμε. Εντάξει. Τώρα, κάποιος θα πει, ωραία, αυτό το θέμα τώρα που επικεντρωθήκαμε με τα ψάρια αφορά μόνο την μπλε οικονομία, τα ψάρια, η απάντηση είναι προφανώς όχι. Εντάξει. Ας πάμε στον πολιτισμό. Έστω ότι αναρωτιέται κάποιος, θέλω πίνακες του El Greco που αναφέρονται σε άτομα που γεννήθηκαν από το 450 π.Χ. έως το 400 π.Χ. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν μπορώ να το απαντήσουμε σήμερα. Πρέπει να ξέρεις το τι απεικονίζει ο κάθε πίνακας, εντάξει, ποια είναι τα πρόσωπα, πότε γεννήθηκαν. Εντάξει. Οπότε τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντήσεις τέτοιου είδους ερωτήματα. Εντάξει. Ή θέλω όλους τους πίνακες που εκθέτονται τώρα στην Ελλάδα, που και για κάθε ένα από αυτό τα πιο έγκυρα άρθρα και βιβλία θέλω να φιλτράρω, εντάξει, και να διαβάσω κάτι που μπορώ να δω σήμερα. Επίσης, στην υγεία. Εντάξει. Έχουμε ερωτήματα που της μορφής σχετίζεται με τα δοτικότητα του κορονοϊού με τις κλιματολογικές συνθήκες. Αν ναι, πώς. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ακριβή ανάλυση αυτή τη στιγμή. Θέλουμε άλλα ερωτήματα. Σε άτομα που ασθένησαν έντονα και είχαν ηλικία 20 με 30, είχαν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Άρα ερωτήματα που μας αφορούν και τον καθένα αυτό το διάστημα. Ή ποια θεραπεία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα σε καθυστέρηση που διαμένουν στην Ελλάδα. Και άντε, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς που είναι χρήσιμο. Και εδώ τώρα έχει ενδιαφέρον να πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ο όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας είναι τεράστιος. Εντάξει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι χρειαζόμαστε όλο και πιο αποδοτικούς και καλύτερους αναφορικά με το αποτέλεσμα τους τρόπους για να αναλύσουμε αυτό το περιεχόμενο. Στο παράδειγμα που μιλάμε, υπάρχουν προχθές τα κοίταζα γύρω στις 40.000 επιστημονικά άρθρα, εντάξει, για το κορονοϊό, γύρω στις 40.000. Και χωρίς τα παράγωγα αυτών, που υπάρχουν άλλα dataset που έχουν αναλύσει αυτά που είναι σε αυτά τα papers και έχουν άλλα εκατομμύρια οντότητες και ούτω καθεξής. Οπότε μιλάμε για τεράστιους όγκους πληροφοριών. Μόνο ως σύνολα δεδομένων που συναθροίζουν πράγματα υπάρχουν εκατοντάδες στο EU Data Portal ή στο Google Data Search. Και ένα θέμα, ένα εικασία είναι ίσως ότι οι απαντήσεις πολλών από τα ερωτημάτων που έχουμε ανοιχτά τώρα μπορεί να υπάρχουν ήδη και είναι λίγο εδώ, λίγο εκεί και απλά πρέπει να μπορούμε πιο γρήγορα να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε. Τώρα, αναφέρθηκα, ας πω δύο-τρία λόγια για έρευνα αιχμής που κάνουμε στο ΙΤΕ προκειμένου να συνεισφέρουμε σε αυτή τη γενικότερη πορεία. Ασχολούμαστε με σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων. Μπορούμε να πούμε ότι μία δραστηριότητα είναι πώς εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, στον πολιτισμό, στην μπλε οικονομία, καθώς επίσης και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε καθολική κλίμακα ανοιχτού πεδίου. Να πω δύο λόγια. Στον πολιτισμό, για παράδειγμα, το όραμα είναι πώς ολοκληρώνουν πληροφορία που υπάρχει στα μουσεία, στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες. Όλα αυτά αφορούν το παρελθόν. Εντάξει, έχουμε αντικείμενα, εκθέματα, ευρήματα αρχαιολογικά, τοποθεσίες,
Γι' αυτά κάποια είναι στο μουσείο, έχουμε αρχαιακό υλικό, βιβλία, όλα σχετίζονται με τον ίδιο κόσμο και είναι μεγάλη πρόκληση και πολύ ενδιαφέρον πώς αυτά συνδυάζονται και βγάζεις καινούργια αποτελέσματα και καταλαβαίνεις καλύτερα το παρελθόν σου. Τώρα, σε αυτό το τομέα, αξίζει να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, δηλαδή έχει προκύψει με πρωτοβουλία εδώ του Κέντρου Πολιτιστικής Πληροφορικής η οντολογία Συντόξια REM, που είναι μια οντολογία για ολοκλήρωση δεδομένων. Είναι πλέον ISO standard, ίσως είναι το μόνο ISO standard που έχει προκύψει από την Ελλάδα. Ψουίτα εργαλείων για να κάνει μετασχηματισμούς των δεδομένων προκειμένου να φτιάξουμε αυτό τον γράφο γνώσης που σας είπα. Όλα αυτά έχουν εφαρμογή σε πολλά μουσεία στον κόσμο, σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν τρέξει, που τρέχουν, γενικά σε ανθρωπιστικές επιστήμες. Αντίστοιχα, δραστηριότητες έχουμε στο χώρο της μπλε οικονομίας, εντάξει, πώς πληροφορίες για οικοσυστημάτων μπορούμε να τις συναθροίζουμε, να τις καταλαβαίνουμε και ούτε καθεξής, και έχουμε συνεργασίες και με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ με σκοπό το πρώτο παγκόσμιο μητρό ιχθυοαποθευμάτων και αλλιευμάτων στον κόσμο. Εντάξει, άρα μια βάση γνώσης που τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία και σου δίνει καλύτερη εικόνα. Επίσης, κάνουμε δουλειά προς την εξής κατεύθυνση, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε καθολική κλίμακα, δηλαδή ανοιχτού πεδίου, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε χαρτογραφήσει την περιοχή και επίσης προσπαθούμε να προσφέρουμε κάποια καινοτόμες υπηρεσίες βασικές που να διευκολύνουν την ολοκλήρωση δεδομένων σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή, θες εκατοντάδες ή χιλιάδες data sets, δεν θες λίγα. Οπότε, αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας υπάρχουν ήδη και είναι διαθέσιμα ως υπηρεσίες υπό το όνομα LOT Σύνδεσης, ο οποίος στην ουσία είναι πώς μπορούμε από εκατοντάδες data sets να φτιάξουμε ένα γράφο, ο οποίος γράφος μάλιστα έχει κάποιο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι είναι πλήρης ως προς τις σχέσεις οδυναμίας, δηλαδή ως προς τα συνώνυμα και ούτω καθεξής, και πάνω από αυτόν να μπορούμε να δώσουμε γρήγορα διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Δηλαδή, δώσουμε όλες τα URI που αφορούν τον Αριστοτέλη, όλες τις ταυτότητες που έχει. Και αυτό μου επιτρέπει να πάρω όλα τα facts, όλες τα γεγονότα που τον αφορούν. Και αν μπορώ αυτό να το κάνω, μπορώ να εκτιμήσω και ποια μάλλον είναι πιο ακριβή. Και όχι λάθος, επειδή έχω κάνει αυτή τη συνάθρηση. Εντάξει. Ή έχω ένα dataset και θέλω να διευρύνω, να το καταλάβω καλύτερα και θέλω να βρω πιο κοντινά dataset, παραπλήσια. Και δεν θέλω να το κάνω μόνο με τα δεδομένα, όπως είναι το Google dataset search, αλλά βάσει του περιεχομένου. Εντάξει. Και μπορεί από αυτό το πράγμα να θέλω να διαλέξω και να εμπλουτίσω το dataset μου, γιατί θέλω να κάνω ένα machine learning και χρειάζομαι περισσότερα στοιχεία ή features για να έχω καλύτερη πρόβλεψη. Εντάξει. Και πώς παρακολουθώ τη διασύνδεση που υπάρχει και ό,τι αυτό επιπτώσει έχει στα υπόλοιπα. Οπότε, για αυτά τώρα που σας ανέφερα, υπάρχουν σε αυτή εδώ τη διεύθυνση υπηρεσίες, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, υπάρχουν και κάποια REST APIs που μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. Και τώρα σκεφτόμουν λίγο πριν, ωραία, κάποιος θα αναρωτηθεί, ωραία, για τον απλό χρήστη σήμερα υπάρχει κάτι, δηλαδή, ωραία, έστω ότι προσπαθούμε, το κάνουμε αυτό στο βαθμό που είναι εφικτό, μπορεί κάποιος να επωφεληθεί κοινός, καθημερινός χρήστης από αυτό το πράγμα. Οπότε, η απάντηση είναι ότι ναι, σε ένα βαθμό, πολλές φορές κρύβεται αυτό το πράγμα σε εφαρμογές, αλλά γίνονται βήματα ώστε και ο απλός πολίτης να μπορεί να επωφεληθεί από αυτές τις διαδικασίες. Και θα σας δείξω ένα δεικτικό παράδειγμα που το παρουσιάσαμε πριν ένα μήνα σε ένα One Minute Madness που ήταν ενός συνεδρίου, το οποίο έγινε και αυτό ηλεκτρονικά λόγω της κατάστασης. Οπότε το θέμα ήταν το εξής. Φανταστείτε ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την αστρονομία και θα παρακολουθούσε αυτό το συνέδριο, το ESWC, που γινόταν στην Κρήτη και ξαφνικά του γεννιότανε το εξής ερώτημα. Πού σχετίζεται ο Άρης με την Κρήτη? Έτσι προέκυψε αυτή εδώ η ιδέα. Οπότε τι θα έκανε αυτός ο χρήστης? Όπως αναμένεται, θα πήγαινε στο Google. Τώρα, αν πάμε στο Google και γράψουμε Crete and Mars, θα δούμε ότι παίρνουμε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ο καιρός στην Κρήτη το Μάρτιο στα γαλλικά, ένα γραφείο νοικιάσεων αυτοκινήτων, ένα ξενοδοχείο. Άρα,
δεν είναι πολύ διαφωτιστικά τα αποτελέσματα. Μπορεί να το δοκιμάσει κανείς στον υπολογιστή. Create and Mars, ας πούμε. Τώρα, για να δούμε τώρα κάτι άλλο, το Elas for RDF, που είναι κάτι που κάναμε τους προηγούμενους μήνες, το οποίο έχει σκοπό να δώσει έναν εύκολο τρόπο στον απλό χρήστη να κάνει επερώτηση σε δομημένες πληροφορίες. Σε ποια στην Wikipedia. Η Wikipedia έχει προκύψει αναλύοντας το περιεχόμενο της Wikipedia. Οπότε αυτό εδώ το σύστημα είναι ένα τέτοιο. Οπότε αν κάνουμε το ίδιο ερώτημα εδώ πέρα, εντάξει, θα δούμε ότι παίρνουμε κάποιες απαντήσεις. Εδώ βλέπουμε τις λεγόμενες τριάδες, έχει μεμονωμένα facts και βλέπουμε κατευθείαν Ικάρια Πλάνου. Είναι μια περιοχή στον Άρη, η οποία το όνομά της, Ικαρία, προέρχεται από τον Ίκαρο, ο οποίος έχει προέλευση Κρητική. Εντάξει, οπότε βλέπουμε ότι πήραμε κάτι πιο καλό ως δεδομένα. Μπορούσε να μετοπίσει τα entity στα κυρίαρχα, η Κρήτη, αυτή η περιοχή, Στάντοντα Μάρ, Battle of Crete. Εντάξει, κάποιος θα πει, η μάχη της Κρήτης πώς σχετίζεται με τον Άρη. Εντάξει. Μπορεί να πάει στο επόμενο tab που βλέπει πώς αυτά τα στοιχειώδη τμήματα πληροφορίας συναρμολογούνται και για να μην σας το δείξω τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο, μπορεί να δει και το γιατί σχετίζεται η Κρήτη, η μάχη της Κρήτης με αυτό. Επειδή η επιχείρηση Ερμής με τους αλεξιπτωτιστές των Ναζί στην Κρήτη, κάθε μία ομάδα είχε ένα μυθικό όνομα και μία από αυτές είχε το όνομα Μάρς. Επίσης μπορεί ο χρήστης να περιορίσει την απάντηση, να τον ενδιαφέρει μόνο θέσεις, τον ενδιαφέρουν μόνο abstracts, δηλαδή να πλοηγηθεί στο χώρο και να των αποτελεσμάτων. Άρα δεν έχουμε απλά μια λίστα με hits. Εντάξει. Και εδώ είναι κάτι άλλο που προσπαθούμε. Να δίνουμε μια απάντηση σε φυσική γλώσσα. Εντάξει, μια σύντομη απάντηση. Οπότε αυτό ήταν για σας ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Λοιπόν, λίγο πολύ αυτά ήθελα να σας πω. Οπότε αν έπρεπε να συνοψίσω, θα έλεγα ότι κατά άποψή μου η καλή διαχείριση ανοιχτών δεδομένων υπόσχεται πάρα πολλά ωφέλη. Πιο αποτελεσματική, δημοκρατική και διαφανή διοίκηση, σε ό,τι κάνουμε. Καλύτερη διαλειτουργικότητα και άρα λιγότερη γραφειοκρατία. Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οποιασδήποτε περιοχής. Συνεισφορά στην απάντηση των μεγάλων ερευνητικών ερωτημάτων που έχουμε. Εντάξει. Και καταλήτης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών. Δηλαδή, κάθε ένα από αυτά τα πολύπλοκα ερωτήματα στην ουσία είναι για μένα μια business opportunity για κάτι που επικεντρώνεται εκεί πέρα. Κάτι που δεν μπορούσες τώρα να το κάνεις. Τώρα, η σημασιολογική ολοκλήρωση τώρα των δεδομένων, εντάξει, είναι κατά τη γνώμη μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε σήμερα. Εντάξει. Οπότε, σας έδειξα λίγο ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και περιγράψα κάποιους τεχνικές με τις οποίες κάποιες δραστηριότητες που έχουμε τα τελευταία χρόνια για αυτό το σκοπό και τεχνογνωσία και προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό το μεγαλύτερο όραμα. Εδώ είναι κάποιοι σύνδεσμοι από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, την Ομάδα Συμβασιολογικής Πρόσβασης και Ανάκτησης και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνηση θα ήθελε κάποιος.